Ο βουλευτής Καβάλας Ιωάννης Πασχαλίδης, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την υλοποίηση της πρότασής του ίδρυσης Ανοιχτού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στην Καβάλα, κατέθεσε την παρακάτω τροπολογία προσθήκη άρθρου στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις, την οποία συνυπέγραψαν ο βουλευτής Δράμας κ. Κυριαζίδης Δημήτρης και ο βουλευτής Άρτας και πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Στήλιος Γεώργιος. Εγώ είμαι γραμματέας της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Συζητείται αυτή τη στιγμή ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας στην Επιτροπή. Έχεις δικαίωμα να καταθέσεις τροπολογίες όταν συζητάμε και τον άρθρο. Έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ κατέθεσα, και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογίες δικές του και εγώ κατέθεσα σαν τροπολογία την ίδρυση ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου με έδρα την Καβάλα και πόλους όλα τα άλλα ΤΕΗ. Τη συνυπογράψαν αυτή την τροπολογία ο κύριος Κυριαζίδης, Δημήτρης βουλευτής Δράμας και ο κύριος Στήλιος Γιώργος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, βουλευτής Άρτης και καθηγητής στο ΤΕΗ Άρτης. Θέλουμε λοιπόν να ιδρύσουμε το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο με μέτρα την Καβάλα και πόλους όλα τα άλλα ΤΕΗ. Δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα στο προσωπικό. Ίσα ίσα βοηθάμε το προσωπικό του ΤΕΗ να αναδειχθεί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα χρηματοδότησης, διότι θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Για τον λόγο ότι θα πληρώνουν δίδακτρα, θα υπάρχουν δηλαδή θα δίνονται προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Θα επιβληθούμε και σε Έλληνες καθώς και σε αλλοδαπούς. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε και εισαγωγή συναλλάγματος. Κατέβασα λοιπόν αυτή την τροπολογία ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την ίδρυση του Ανοιχτού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στην Καβάλα.